Και να έρθουμε τώρα στο άλλο μείζον ζήτημα. Αρχίζει από αύριο η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Η διαδικασία θα γίνεται μέσω του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο κ. Θεοχάρης, μίλησε στο Γιώργο Αυτιά και στην εκπομπή Καλημέρα Sky. Έδωσε πληροφορίες και απαντήσεις για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές. Αρχίζει από τη Δευτέρα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Χάρης Θεοχάρης. Όπως είπαμε, λεφτά οι πρώτοι δικαιούχοι πήραν ήδη την Παρασκευή, γιατί αυτό εξαρτάται λίγο από τις τράπεζες. Κάποια τράπεζα τα βάζει κατευθείαν την Παρασκευή το απόγευμα, κάποια Δευτέρα πρωί. Ναι. Και οι τελευταίοι θα πάρουν και τη Δευτέρα πρωί και θα μπορούν να δουν στο λογαριασμό. Και από εκεί και πέρα θα το κάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε δύο εβδομάδες, ίσως και κάθε εβδομάδα θα το δούμε πώς θα πάει. Συνολικά το Υπουργείο Οικονομικών θα επιστρέψει το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί σε μόλις 50.000 δικαιούχους από τους συνολικά 220.000 που έχουν κάνει αίτηση για επίδομα θέρμανσης. Ο φόβος της υψηλής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης οδήγησαν τους καταναλωτές σε άλλους τρόπους θέρμανσης, που τελικά δεν είχαν αποτέλεσμα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που το δικαιούνται το 70% των ελληνικών οικοκυριών, το πετρέλαιο είναι το φθηνότερο και το ασφαλέστερο μέσον. Η κατανάλωση πετρελαίου έχει μειωθεί δραματικά και σύμφωνα με τους πρατηριούχους και τους διανομής πετρελαίου, από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου η πτώση της ζήτησης είναι στο 80%, ενώ για τον Δεκέμβριο εκτιμάται ότι θα είναι στο 70%. Εκτός στόχων της κυβέρνησης θα είναι τα έσοδα από την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, εκτιμούν οι βενζινοπόλες, που φοβούνται ότι πολλά πρατήρια θα βάλουν λουκέτο αφού δεν θα έχουν αντικείμενο δουλειάς. Δυστυχώς οι προβλέψεις μας θα επιβεβαιωθούν και το κράτος δεν θα εισπράξει τα έσοδα τα οποία υπολόγιζε ότι θα εισπράξει από την εξομοίωση του ειδικού φόρου. Πολλοί συνάνθρωποι μας θα παγώσουν φέτος και φοβάμαι να μην έχουμε και θύματα από την παγωνιά. Και παράλληλα και οι πρατηριούχοι, εμείς, οι συνάδελφοί μου, πολλοί θα κλείσουν. Ακόμη και όσοι βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης, οι ποσότητες είναι ελάχιστες, επισημαίνουν οι πρατηριούχοι, και δεν ξεπερνούν σε καμία περίπτωση τα 500 λίτρα. Με την τιμή φέτος να είναι αυξημένη κατά 30%, καθώς το λίτρο πωλείται από 1,28 στα αστικά κέντρα έως και 1 ευρώ και 33 λεπτά στην περιφέρεια και τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Οικονομικών, από την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης έχει πιάσει τους στόχους για τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή. Τώρα έχουμε συνδεθεί με τον Σωτήρη Μπολάκη. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Σωτήρη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη χορήγηση αυτών των επιδομάτων, γιατί είναι μια διαδικασία που δυσκολεύει τους καταναλωτές, ενώ υπάρχει και αρκετός κόσμος, είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει κόσμος, ο οποίος δικαιούται αυτού του επιδόματος, αλλά δεν το γνωρίζει. Κολλάει στις διαδικασίες, να το πούμε απλά, Σπύρο, και έχεις δίκιο. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, η αλήθεια είναι ότι είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρματος, αρκεί βέβαια να έχουν χρήματα να κάνουν αρχική δαπάνη, να παραγγείλουν δηλαδή πετρέλαιο. Αρχικά λοιπόν, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ, αν πρόκειται για άγαμους, και έως 35.000 για τους έγγαμους. Και το όριο αυτό ανεβαίνει κατά 3.000 για κάθε ένα παιδί. Το εισοδηματικό κριτήριο αυξάνεται στις 38.000 αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, το οποίο επίσης αυξάνεται για κάθε επιπλέον παιδί, κατά 3.000. Προσοχή όμως, δικαιούχοι δεν είναι όσοι φιλοξενούνται ή δηλώνουν προστατευόμενα μέλη. Και αυτό έχει σημασία να το ξέρουν οι καταναλωτές. Δεν παίρνουν όμως όλοι το ίδιο ποσό επιστροφής. Υπάρχουν όρια στα τετραγωνικά και στην κατανάλωση ανάλογα και με την περιοχή. Έτσι είναι. Το επίδομα θέρμανσης καλύπτει μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε πάντα για την κύρια κατοικία και είναι 28 λεπτά στο λίτρο. Τώρα, η Ελλάδα έχει χωριστεί σε 4 ζώνες. Στην πρώτη, όπου το ποσό της επιδότησης μπορεί να φτάσει μέχρι τα 840 ευρώ. Μιλάμε για τους πιο κρύους νομούς της χώρας, στη Βόρεια Ελλάδα ή ακόμη και ο νομός Ευρυτανίας. Και μιλάμε για κατανάλωση έως και 3.000 λίτρα. Στη δεύτερη ζώνη, ο δικαιούχος παίρνει έως 504 ευρώ με ανώτατη κατανάλωση στα 1.800 λίτρα. Στην τρίτη ζώνη, όπου είναι και η Αττική βέβαια, και αφορά πολύ κόσμο, το ποσό είναι 269 ευρώ για σχεδόν 1.000 λίτρα πετρελαίου. Και στην τέταρτη ζώνη, που μιλάμε για τις νησιωτικές περιοχές όπως η Κρήτη ή τα Δωδεκάνησα, η επιστροφή είναι 168 ευρώ για 600 λίτρα συνολικής κατανάλωσης. Το ερώτημα όμως για τους περισσότερους αφορά τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, Σωτήρη. Η διαδικασία είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, είναι το www.gsis.gr. Και με τον αριθμό φορολογικού μητρώου αλλά και τον αριθμό ειδοποίησης ενός εκ των εκαθαριστικών της τελευταίας πενταετίας μπαίνουν και εκεί ακολουθούν μια έτοιμη φόρμα στην οποία αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, τον αριθμό των παιδιών όσοι έχουν, ένα τραπεζικό λογαριασμό που θα πιστωθεί η επιστροφή του ειδικού φόρου και τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν μάλιστα πρόκειται για πολυκατοικία, για διαμέρισμα πολυκατοικίας, τότε πρέπει να σημειωθεί και η αντίστοιχη ένδειξη πολυκατοικία.
Εφόσον λοιπόν μιλάμε για πολυκατοικίες, θα πρέπει να μπουν στο ίδιο site και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και οι διαχειριστές ή όποιος εν πάση περιπτώσει διαχειρίζεται την πολυκατοικία, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράψουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους, τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ της πολυκατοικίας, τα χιλιοστά με τα οποία επιβαρύνεται το κάθε διαμέρισμα και το ονοματεπώνυμο του κάθε ένοικου. Από εκεί και πέρα, Σπύρο, όλα γίνονται αυτόματα, καθώς το σύστημα διασταυρώνει τα στοιχεία μέσω του ύφεστου του, εκεί όπου καταχωρούν οι έμποροι διανομής τα στοιχεία σε κάθε παράδοση πετρελαίου θέρμανσης. Μάλιστα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λεπτομερέστατο το ρεπορτάζ.